Με τι νέε τροποποιήσει που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινική Δικονομία, αυστηροποιούνται πλέον τα βαριά ιδιαζόντω ιδεχτή εγκλήματα, τα σεξουαλικά εγκλήματα, τα εγκλήματα κατά των ανηλίκων και έμφυλη βία, ενώ παράλληλα αυξάνεται το κατώτατο όριο παραμονή στι φυλακέ σε περίπτωση υφόρων απόλυση των βαρεπινητών και ισοβιτών. Όπω αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνη, οι τροπολογίε στου δύο κώδικε που πρότεινε ο Υπουργό Δικαιοσύνη Τσιάρας Τσιάρα και ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο θα τεθούν άμεσα σε δημόσια διαβούλευση. Με τι τροπολογίε επιδιώκεται η ενίσχυση του αισθήματο ασφάλεια των πολιτών και η προστασία του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματικότητα, η ενδυνάμωση τη εμπιστοσύνη των πολιτών προ την πολιτεία και τη δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπω ανήλικοι πολίτε τρίτων χωρών, θύματα σεξουαλική κανοποίηση και εκμετάλλευση, τράφικινγκ καθώ και άλλοι. Επίση, αντιμετωπίζεται το νομοθετικό κενό που προκάλεσε η κατάργηση ή υποβάθμιση μίζωνο ποινική απαξία αδικημάτων μετά την ισχύ των νέων κωδίκων, ενώ την ίδια στιγμή εναρμονίζονται οι διατάξει του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινική δικονομία με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφορικά με τα δικαιώματα προστασία των ανήλικων και ενήλικων θυμάτων. Οι τροποποιήσει επί των δύο εν λόγω κωδίκων κινούνται σε τέσσερι βασικού άξονε, που είναι πρώτον. Στην αυστηριοποίηση του πλαισίου των ποινών για συγκεκριμένα εγκλήματα ιδιαίτερη ποινική απαξία. Δεύτερον, στην αυστηριοποίηση τη απόλυση των καταδίκων, υπό όρο όπω και τη άρση τη απόλυση εγκληματιών που τελούν κατ' επανάληψη σοβαρά κακουργήματα, Τρίτον, στην επαναφορά και διερεύνηση του αξιόπινου στα κοινώ επικίνδυνα δικήματα, όπω εμπρισμό, έκρηξη, πλημμύρα καθώ και άλλα, στα δικήματα σχετικά με την υιοθεσία και την αναδιαμόρφωση των πλαισίου των ποινών και τα δικήματα τη κλοπή και τη υπεξαίρεση. Και τέταρτον, στην καταπόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή τη ανάκρισης και τη εισαγωγή στο ακροατήριο υποθέσεων εξαιρετική φύση ή επίκουργημάτων που αφορούν εγκλήματα κατά τη γενετή σα ελευθερία και οικονομική εκμετάλλευση τη γενετή σα ζωή. Οι τροπολογίε επί των δύο κωδίκων μεταξύ άλλων προβλέπουν για τα αδικήματα της έσχατης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, του ομαδικού βιασμού και του βιασμού σε βάρος ανηλίκου, αλλά και της θανατηφόρας ληστείας, προβλέπεται μόνο η ποινή της ισοβίου καθήξεως. Η παραγραφή για τα εγκλήματα κατά της γεννητής της ελευθερίας, όταν αυτά τελούνται σε βάρος ανηλίκου, θα αρχίζει από την ελληνική έωσή του και για ένα έτος, εφόσον η πράξη είναι πλημέλημα, και για τρία έτη, εφόσον η πράξη είναι κακούργημα. Το αδίκημα τη προσβολή τη γενετή αξιοπρέπεια και η προσβολή τη γενετή ευπρέπεια για του ανηλίκου θα διώκεται πλέον αυταπαγγέλτο. Και η προσβολή τη γενετή αξιοπρέπεια όταν τηρείται σε χώρο εργασία τιμωρείται πλέον μόνο με φυλάκιση, κατά δίκη με χρηματική ποινή και διώκεται αυταπαγγέλτα. Τέλο, αυστηροποιείται το πλαίσιο των ποινών στα αντικείμενα τη κλοπή και τη υπεξαίρεση, στην πλημελημαντική του μορφή, όπω αυστηροποιούνται οι διατάξει για τα κοινώ επικίνδυνα εγκλήματα, δηλαδή για τον εμπρισμό, τον εμπρισμό δασών, την πλημμύρα, την έκρηξη καθώς και άλλα.